from Synchronicity, the Police, and Every Little Breath. Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα έχει δουλειές και τα φιλιά μας τρελείς. Μα μέσα μου βαριά η σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανείς. Και ξαφνικά, ξαφνικά είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Όπως παλιά. Είμαστε στον αέρα. Όταν σκορπίσαμε γνώμησα πως θα ήταν για λίγο. Πως κάτι θα μας έφερνε και πάλι μαζί. Θυμώ και λυπητήρα από τον κόσμο πριν του ξεφύγω. Σε τη δική μου φυλακή. Γιατί στον έξω κόσμο την γυμνούσα λίγη. Που θέλα να με πείσω ότι είμαι αλλού. Τα όνειρά μου λοιπόν τα ξέραν τέσσερις τύχη. Μέχρι που ξαναφάνηκες εσύ. Ξαφνικά, ξαφνικά είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Όμως που μιλήσατε. Έλα, κάτως. Ακούμε, ακούμε. Ναι, ναι. Κύριοι, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι εκπέμπουμε. Έλα, ρε, δεν μου κάνεις πλακά. Όχι. Σωρά. Τάνια, Τάνια, θα παίξεις ή θα αφήσεις το σπίτι να τρέξει. Ναι, να κάνουμε ένα αφιέρωμα James Brown. Ωραία. I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. I feel nice. The sugar is fine. I feel nice. The sugar is fine. Καλά. Ωραία. Ετοιμαστείτε τώρα να φάτε το πακέτο. Η μισή δουλειά έχει τελειώσει. Η μισή. Η μισή. Ναι. Εκπέμπουμε. Ωραία. Αυτή είναι η μισή. Η άλλη μισή ποια είναι. Η διαμόρφωση σήματος. Εμείς εκπέμπουμε. Ωραία. Αλλά στο λεκανοπέδιο πώς ακουγόμαστε. Και τι να κάνουμε, Ρανάβαρχε. Να αρχίσουμε να χτυπάμε τις πόρτες στα πετράλωνα και να ρωτάμε τις γριές πώς μας ακούνε. Περίπου. Πόσα αυτοκίνητα έχουμε. Ένα. Δύο. Τρία. Ωραία. Ένα και δύο. Τρία και τρία. Έξι και ένα το δικό μου εφτά. Τέσσερα. Έχουμε τέσσερα. Κινητά. Έχουμε, ας είναι καλά να τον έχεις. Λοιπόν, ανεβαίνετε στα αυτοκίνητα και κάνετε μια μεγάλη βόλτα στο λεκανοπέδιο. Μην πάτε κομβόι, σκορπιστείτε, εντάξει. Εμένα, όποιος πάει βόρεια, θα με αφήσει στο πομπό. Λοιπόν, όπου δεν ακούτε καθόλου, το σημειώνετε. Όπου υπάρχει παραμόρφωση στο σήμα ή χάνετε το στέρεο, με παίρνετε τηλέφωνο στο κινητό. Θα το κάνουμε όπως το έκαναν παλιά οι ερασιτέχνες. Εντάξει, ποιος πάει βόρεια. Εγώ. Θέλω να δω αν ακουγόμαστε από κάποιο συγκεκριμένο σπίτι. Ωραία, πάμε. Επιφάνω. Μέσα. Πάντα εδώ. Πάντα, κουδρέ. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead.
like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get on up, get on up, stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on. Σου δεν μ' αγάπησες. Έλα ρε Ναυάρχε Μίλτος. Ωραία τραγούδια παίζουμε ρε εσύ, αλλά από διαμόρφωση τίποτα. Πετάει το μηχάνημα. Εκπέμπουμε. Τι είναι αυτό που κάνεις? Πώς είναι αυτό που μου κάνεις εσύ και ο πατέρας σου? Δηλαδή τώρα δουλεύει ο σταθμός? Ναι, έχεις δικό σου ραδιόφωνο? Όχι, αλλά είπα να μου φέρει ο παππούς από το Λονδίνο ένα για να ακούω το σταθμό σου. Πάμε μέσα τώρα. Παππού, έλεγες μέσα. Βάρδα, έχει έρθει ο κύριος Λιαράκης. Πες του να περιμένει. Είμαι σε σύσκεψη τώρα. Μάλιστα. Είπε να περιμένετε. Ε! Είπε να περιμένετε. Πες του να περάσει.
Κάθισε. Πώς πήγε η σύσκεψη? Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες, ε. Και μεγάλοι άνθρωποι που τα χειρίζονται. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Θα επιθυμούσα να σταματήσει αυτό το παιχνίδι της ηρωνίας. Δεν το άρχισα εγώ. Ούτε εγώ ζήτησα να σε δω. Καλώς. Σε κάλεσα εδώ σήμερα για να συζητήσουμε για κάποιους ψήφιρους που έφτασαν στα αυτιά μου σχετικά με τη νέα σου επαγγελματική απασχόληση. Έμαθα ότι προετοιμάζεσαι να μπεις στις επιχειρήσεις μαζικής επικοινωνίας, ε? Θαυμάζω τους καλούς πληροφοριοδότες σου. Ελπίζω να μην σε ξετινάζει οικονομικά το να βάζεις να με παρακολουθούν συνέχεια. Χριστό, μην με προκαλείς εμένα. Ξέρεις καλά ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω όταν κάποιος δεν μου αρέσει. Και εσύ ποτέ δεν μου άρεσες. Και εξακολουθείς να μην μ' αρέσεις. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Λοιπόν, πες μου τι με θες και γιατί με κάλεσες εδώ, διατάζοντας έτσι τον τηλεφωνητή μου. Όπως βλέπεις ήρθα, αν και είμαι αλλεργικός στις διαταγές. Θέλω να σταματήσει αυτό το σχέδιο του σταθμού. Άμεσα. Θέλω να σταματήσει κάθε κίνηση. Δεν γίνεται. Και να το ήθελα, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να σταματήσω ένα σταθμό που ήδη εκπέμπει και που απασχολεί όλες τις σημερινές εφημερίδες. Τι είπες? Όσο για μένα, είμαι ένας απλός μέτοχος της εταιρείας. Άμα θες να διατυπώσεις το αίτημά σου, μπορείς να απευθυνθείς στον αρμόδιο. Υπάρχει διευθύνων σύμβουλος. Είπες ότι ο σταθμός ήδη εκπέμπει. Ναι, περισσότερο όμως στον αρμόδιο. Αν μπορεί να το ξέρεις κιόλας. Νίκος Λάγιος. Η ζωή είναι γεμάτη συμπτώσεις. Ακουγόμαστε καλά εδώ μέσα. Μήπως θες να ακούσεις? Κάτσε κάτω. Μέχρι χθες δεν είχατε τίποτα. Πώς γίνεται να είστε σήμερα στον αέρα? Και σε όλες τις εφημερίδες. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνει κανείς τη δουλειά του. Πέρα από τα πολλά λεφτά. Και μάλιστα μερικοί είναι και πιο γρήγοροι. Μπορώ να φύγω? Όχι. Θες να μου πεις τίποτα? Ναι. Πούλησε το μερίδιό σου και σταμάτα να ασχολείσαι με αυτή την υπόθεση. Τώρα. Να πουλήσω? Σε ποιον? Σε μένα. Ενδιαφέρον. Δεν γίνεται όμως. Λες. Όχι σε μένα, λιγεράκι. Φαίνομαι για βλάκας? Φυσικά όχι. Υπάρχει αντικειμενικό κόλλημα. Τι κόλλημα? Υπάρχει όρος στο καταστατικό της εταιρείας. Μέτοχοι μπορούν να γίνουν μόνο όσοι είναι απόφοιτοι του ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ 3 κλασικού του 10ου Γυμνασίου Αρένων Αμπελοκήπων. Χρονιά 77-78. Εσύ, ας πέφτεις λίγο μεγάλος. Είστε τρελή για δέσιμο. Είμαστε. Λοιπόν, να πηγαίνω. Νομίζεις πως θα τα αφήσω να περάσει έτσι αυτό? Oh, yes, yes. Και θες να σου πω και το γιατί? Ναι. Θα ήθελα να ξέρω πως σκέφτεται ένα ρεμάλι σαν για σένα. Έχασα την πρώτη φορά που έπαιξα μαζί σου όταν η Αθηνά πήρε τη Λένα και έφυγε. Έχασα δεύτερη φορά όταν μου πήρατε την επιμέλεια του παιδιού. Τότε ήμουνα μικρός και είχα και τα γνωστά μπλεξίματα. Τώρα όμως το παιχνίδι το κάνω εγώ. Πρόσεξε. Ποτέ δεν έχω πει κακιά κουβέντα ούτε για την Αθηνά, ούτε για σένα, στη Λένα. Σκέψου πόσα Σαββατοκύριακα χρειάζομαι για να κάνω τη Λένα να μην θέλει να σε ξαναδεί στα μάτια της. Μην με κοιτάς εμένα έτσι. Και με παρακαλάς να είμαι καλά.
Γιατί αν πάθω τίποτα, κάνα ατύχημα ας πούμε, η Λένα θα είναι η πρώτη που θα τα μάθει όλα. Και τα κακά και τα ακόμη χειρότερα. Θέλω να με αφήσεις ήσυχο. Όπως θα σε αφήσω κι εγώ. Φύγε από το γραφείο μου. Αμέσως. Μάλιστα. Έφυγα. Α! Θα αφήσω στη γραμματέα σου τη συχνότητα που εκπέμπουμε. Μπορεί να θελήσει να μας ακούσει καμιά φορά. Φέρε μου τις σημερινές εφημερίδες. Όλες. Έμαθες, λιγιαράκι. Σκλήρινες. Ελπίζω να μην πιστεύεις ότι ξεμπέρδεψες μαζί μου. Ναι. Πάρε τον κύριο Περσίδη στο τηλέφωνο. Στο κινητό του. Μάλιστα. Και πού είσαι? Ναι. Ακύρωσε όποιο ραντεβού υπάρχει για τις επόμενες δύο ώρες. Μάλιστα, κύριε Βάρδα. Ναι, ναι, Φίλιππε. Όντως σε θέλω. Αλλά δεν μπορώ να σου μιλήσω στο τηλέφωνο. Θα ήθελα να έρθεις εδώ. Τώρα σε παρακαλώ. Περιμένω. Παρατήρησες? Τι? Να το δουλεύουμε πάλι μαζί. Πρέπει να σταματήσει αυτό κάποτε, ε. Δεν νομίζω. Ρε Νίκο, τους πληρώνουν αυτούς. Σαν να τους έχει πάρει το μάτι μου στη μισθολογική κατάσταση, αλλά με αυτά που κάνουν δεν τους βλέπω για πολύ. Έλα, αφήστε τις βλακίες και πέστε μας τι έγινε με το Βάρδα τώρα. Δεν ήταν και η πιο ευχάριστη κουβέντα για να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του. Οχ. Τον ευθυνδιάσαμε. Δεν θα μας ξαναενοχλήσει. Αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Ο Βάρδας, αγόρι μου, μπορεί να μας τη φέρει δια αντιπροσώπου. Πάντως τον πρώτο γύρο τον κερδίσαμε. Ναι. Το Βασίλη. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε. Βασίλη, βγες λίγο έξω. Έγινε. Ο Ναύαρχος λέει να πάμε εμείς. Ο Μίλτος πού είναι? Πήρε πριν μια ώρα και είπε ότι παρακολουθεί τον ταμείο ενός καπί που τον υποψιάζονται για καταχρήσεις. Καπί, ορνό, καπί δηλαδή. Πού τα πουλάκια μου? Να τα πουλάκια μου. Μια παραγγελία θα ήθελα να κάνω. Μια special απ' όλα και δύο μπυρίτσες. Καραβοκύρης. Μισό λεπτό. Τύχης και ναυσικάς γωνία. Ω, δεν είμαι σε όροφο. Yes.
Στο τρίτο δέντρο αριστερά πέστε όπως έρχεται. Θα τον δω, θα το φωνάξω εγώ. Ναι, γεια. Άντε ρε παππού. Βέβαια, με αυτή που έπλεξες, πού να σου φτάσει μια συνταξούλα του είναι. Και γιατί να μην ανοίξει ο Χρήστος σταθμό. Στο κάτω-κάτω μουσικός είναι, τι θες να ανοίξει ιατρείο. Δεν είναι αυτό, Πεπελή. Απλώς δεν αντέχω τα προβλήματα. Τι προβλήματα. Καταρχήν, ο πατέρας μου τα μάθα όλα για το σταθμό. Από ένα λάθος της μικρής. Και από ό,τι κατάλαβα δεν του άρεσε καθόλου ιδέα. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Και το ωραίο είναι ότι ο Χρήστος νόμιζε ότι εγώ τα πάω στον πατέρα μου. Και τι έγινε. Τι να γίνει. Ήρθε εδώ χθες βράδυ μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα να μας ανακοινώσει ότι ο σταθμός λειτουργεί. Φαντάζεσαι την κατάσταση. Ευτυχώς η μικρή βέβαια με την ίδια θεότητα που έπλεξε τα πράγματα τα ξέπλεξε κιόλας το καημένο. Αθηνά, μην με μπερδεύεις και πες μου τι ακριβώς έγινε. Τι να γίνει, ρε παιδί μου, με το που τον είδε η μικρή, πήδηξε πάνω του και του ανήγγειλε μέσα στην καλή χαρά, άκου τώρα. Ότι έχει ζητήσει τον παππού της να της φέρει ένα ραδιόφωνο για να ακούει το νέο σταθμό του μπαμπά της. Θαύμα. Φαντάζομαι τον Χρήστο να τ' άκουσε. Τ' άχασε λίγο βεβαίως. Ήταν βλέπει σίγουρος ότι εγώ τα είχα πει στον πατέρα μου. Άρα ξέρει ότι δεν έφτιαξες εσύ. Φαντάζομαι. Τι θα πει φαντάζομαι, δεν το συζητήσατε. Θα σε πιστεύω. Τώρα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Μακάρι να ξέρα. Πάντως είμαι σίγουρη ότι ο πατέρας μου θα τον κυνηγήσει τον Χρήστο. Ο αξιότιμος κύριος Βάρδας. Τόσα χρόνια λείπω από την Ελλάδα και σας βρίσκω ακριβώς στην ίδια κατάσταση που σας άφησα. Αθηνούλα, δεν νομίζεις ότι ήρθε η ώρα να σηκώσει κεφάλι στον πατέρα σου. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να τρέμει στην επόμενη του κίνηση. Το Χρήστο, τι θα κάνεις. Δεν ξέρω. Και αυτός και ο πατέρας μου, βλέπεις, κανονίζουν τα πράγματα χωρίς να με έχουν ερωτήσει προηγουμένως. Εσύ φταίς. Άλλο όμως είναι το πρόβλημα. Έχει κι άλλο. Η Λένα. Η Λένα τι. Από χθες το βράδυ που άνοιξε ο σταθμός, έχει πάρει αγκαλιά το ραδιόφωνο και δεν τα αφήνει παρά μόνο για να πάει στην τουαλέτα. Φαντάζομαι να μπήκε στην εφηβεία. Τη βάψαμε. Χαρέσει το στυλό μου. Γεια σα, Αναστασία. Καλώ τη μου. Αλλά θέλω να το φτιάξω. Για να δούμε. Να σου πω. Να σου πω κάτι. Δεν φαίνει τη ζωγραφιά σου εδώ. Να κάτσεις να ζωγραφίζεις μπροστά μας, να δεις λίγο την Αναστασία. Όχι, δεν μπορώ, ακούω ραδιόφωνο. Άνοιξε ο παπάς σταθμό. Ναι, τον άκουσες. Όχι ακόμα. Γιατί δεν ακούς ραδιόφωνο. Έχεις σπουδάσει ραδιόφωνο στη Γαλλία, το ξέρεις. Δηλαδή δουλεύεις σε σταθμό σαν τον παπά μου. Όχι ακόμα, προς το παρόν ψάχνω να βρω δουλειά. Θέλεις να πάρουμε τηλέφωνο το Χρήστο. Σκέφτηκα. Κάτσε, Φίλιππε. Ευχαριστώ. Να σε κεράσω κάτι. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Ξέρουμε και οι δύο να μην χάνουμε τον χρόνο μας. Μπαίνω λοιπόν κατευθείαν στο θέμα. Ο πρώην πρόεδρος μου έχει αρχίσει να ανακατεύεται με κάτι ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τι θέλω από σένα. Να βρεις τι ακριβώς ετοιμάζει. Αφού το κάνεις αυτό, θέλω να αρχίσει από την εφημερίδα μια επίθεση σε βάρος του σταθμού. Θέλω να βρω το αδύνατο σημείο του Χρήστου ή του σταθμού. Έγινε κατανοητός. Πλήρως. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Γιατί χρειάζεστε τη βοήθειά μου. Δεν χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Σκοπεύω να αγοράσω τις υπηρεσίες σου. Ναι, το γνωρίζω. Από παλιά. Όσο για την παρούσα συνεργασία σου μαζί μου, θα ήθελα να σου πω και κάτι ακόμα. Ψάχνοντας την υπόθεση, ίσως ανακαλύψεις κάτι προσωπικό που θα σε κάνει να ασχοληθείς με αυτήν. Δεν καταλαβαίνω. Από ό,τι διάβασα στις εφημερίδες, εκεί δουλεύει η δεσποινής Τάνια Χατζιαργυρού. Να βγάλεις κανένα μάτι, ρε. Ωραία. Ωραία, λέει. Ο Χρήστος πού είναι? Στο τηλέφωνο, μιλάει στην κόρη του μέσα. Εντάξει, τον στείλω εδώ.
Βασίλη, μπορείς να μου πεις προς τι όλο αυτό το βασανιστήριο? Εκπαίδευση. Όταν με το καλό βγάλουμε πρόγραμμα, θα μου φέρεις καλεσμένους. Τι θέλεις, να το ψάχνω εκείνη την ώρα? Δεν είναι καλύτερα να κάνουμε μια συζήτηση πριν να δοκιμάσω και εγώ τα τεχνικά μου εφόδια? Σωστό. Πηγαρέκης, στο νούμερο 4. Κοντά στο μικρόφωνο, συζητήστε. Εσύ? Εγώ θα είμαι στο κοντρόλ. Ό,τι και να συμβεί, θα επέμβω αμέσως. Έτοιμοι. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Ρε εσύ σκοπλάρο. Βέβαια τώρα με αυτό το αγκούρι μπροστά στο στόμα σου δεν είναι και πολλά. Βγάλτε το από το μυαλό σου. Μόνο έτσι φεύγει το άγχος για το μικρόφωνο. Πού θα το βγάλω, εκεί δηλαδή μου στο μάτι. Βασίλη! Ναι! Άσε το μετάνιωσα. Καλύτερα να βασανίζεις τους καλεσμένους όταν θα έρχονται με τα μικρόφωνα, όχι εμάς. Έλα, ξεχάστε τα μικρόφωνα. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε πέντε πράγματα. Όπως ξέρετε, εκπέμπουμε, αλλά μόνο μουσική. Να βάλουμε τις βάσεις και το κανονικό μας πρόγραμμα. Για το πρώτο μας πρόγραμμα, το κανονικό, αργεί ακόμα. Να δούμε, ρε παιδί μου, από πού θα. Ποιο πρόγραμμα, μωρέ? Εδώ δεν ξέρουμε τι αναλαμβάνει ο καθένας, τι συμφωνίες κάνουμε, ποιος οργανώνει τι. Αυτό δεν λέω κι εγώ, ρε, εσύ να τα βάλουμε κάτω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Το έχουμε πει 300.000 φορές. Τι θα κάνουμε, τι. Δεν ξεκινάει έτσι ένας σταθμός. Παιδιά, αποφασίστε, αποφασίστε κάτι. Ορίστε, η φωνή του Θεού. Η φωνή του ηλεκτρονικού. Κάθομαι και σας ακούω να συζητάτε αδίκως. Είπαμε, ο Θανασάκης και εγώ στα ηλεκτρονικά, εσείς στα υπόλοιπα, να τελειώνουμε. Έλα, έχει δίκιο. Νίκο μου, μη μου συγχύεσαι. Εντάξει, δεν πας και τίποτα. Θα αναλάβεις τα της οργάνωσης. Το πάμε αυτό. Μπράβο, κόρη. Πέτρο, τα ειδησιογραφικά. Τάνια, το DJ. Να ρωτήσω κάτι, μια που το έφερε η κουβέντα. Τι είδους ειδησιογραφικό θέλετε να κάνουμε, μέχρι σε τι? Πολιτική, ας πούμε. Όχι. Όχι, βέβαια. Όχι, μωρέ, αυτό το κάνουν όλοι. Τότε. Μουσική. Μουσική. Για το ενημερωτικό τμήμα χρειαζόμαστε ανθρώπους με προσωπική άποψη. Ναι, όπως εσύ προηγουμένως. 5, 4, 3. Όχι, ρε, εννοώ μούρες. Δηλαδή. Τι, Κουασιμόδους. Μούρες, ρε, παιδί μου, μούρες. Ανθρώπους απλούς σαν και εμάς. Να μοιάζουν με εμάς. Να μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς. Συμφωνώ. Άμα συμφωνεί και το πνεύμα της κονσόλας. Ωραίο μπαλάκι μου ρίχνετε. Άντε τώρα εγώ να βρω δημοσιογράφους που να ταιριάζουν με εσάς. Γιατί εμείς τι έχουμε. Έλα να σε φιλήσω γιατί θα έρθω. Από τώρα. Αφού μου κανόνισες επαγγελματικό ραντεβού, δεν πρέπει να με συνεπείς. Σωστά. Λένα, γιατί το δωματιώσουμε σε αυτά τα χάλια. Να φύγω εγώ πρώτα και τσακωνόσαστε μετά. Λοιπόν, πάμε να σταθεί μέχρι κάτω, μέχρι να γυρίσω να είναι όλα στη θέση τους, εντάξει. Γεια σου, Λένα. Γεια. Σου είπα να μαζέψεις το δωμάτιό σου. Σου γραφίζω. Μπορείς σε παρακαλώ να χαμηλώσεις το ραδιόφωνο για να μιλήσουμε? Όχι. Λέω να κλείσω το ραδιόφωνο και κοίταζε με στα μάτια όταν μου μιλάς. Τι θέλεις? Θέλω να μιλήσουμε. Μπορούμε? Μπορούμε. Χαμηλώσε το ραδιόφωνο. Ακούω. Σου είπα να μαζέψεις το δωμάτιό σου. Μα ζωγραφίζω. Τι πει ζωγραφίζεις? Από το πρωί ζωγραφίζεις. Σου λέω να πάμε βόλτα λίγο πριν έρθει η Αναστασία, μου λες όχι. Σου λέω να έρθεις να κάτσεις κάτω μαζί μας, να μας κάνεις και παρέα, μου λες πάλι όχι. Τι συμβαίνει, σου έχω κάνει τίποτα? Όχι. Τότε τι συμβαίνει? Τίποτα. Μην μου λες εμένα τίποτα. Εσένα κάτι σου συμβαίνει. Εμένα. Και εσύ από χτες το βράδυ δεν είσαι καλά, σε πειράζει που ακούω ραδιόφωνο και σε πειράζει που ζωγραφίζω. Καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Το έχεις πολύ δυνατά, γι' αυτό με πειράζει. Δεν είναι αυτό, Αθηνά, και το ξέρεις. Ρε φιλάρα! Ρε! Σχ, εδώ ρε! Ε. Φέρ' τις πίτσες, ρε! Εδώ είσαι! Τρέχουμε τώρα! Ναι. Έλα, μπράβο! Πόσο θέλεις? 2.600. Και τα ρέστα σωστά, έτσι. Ναι.
Άντε, παππού, γεια μας. Με ζήτησε κανείς? Με ζήτησε κανείς? Όχι, αλλά ήρθε αυτό. Με κούριερ για σένα. Α, το σήμα του σταθμού. Ναι. Α, δώσε μου, το θέλει ο Βασίλης μέσα. Άστε το πάω εγώ. Τι ακούς? Ακούω ένα καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό. Πώς το λένε, Juice, Jukebox, FM, κάτι τέτοιο. Ο Νίκος μέσα είναι? Ναι, μιλάει με μια υποψήφια για ροή προγράμματος. Μήπως τη λένε Αναστασία? Και πού το ξέρεις εσύ? Κοινωνιολογία, μάρκετινγκ, ωραία. Και μετά τις σπουδές σας τι κάνατε? Συνέχισα στη Γαλλία για μεταπτυχιακά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλώς. Έφερα το σήμα. Τέλεια, πρέπει να το καταθέσουμε στο Υπουργείο το συντομότερο. Α, η κυρία είναι υποψήφια είτε για δημόσιες σχέσεις είτε για ροή προγράμματος. Εδώ είμαστε. Μάλιστα. Θα καθίσεις? Ναι, περιμένω τηλέφωνο από το Μίλτο. Ναι. Τι λέγαμε? Να σας πω, να βάλουμε το σήμα να δούμε πώς σας φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Έχετε καμιά αντίρρηση? Όχι, βέβαια. Καλό. Σίγουρα. Εντάξει, ρε, προβιβάζεσαι. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, πού εργαστήκατε μετά? Σε μια εταιρεία παραγωγής διαφημίσεων, στο οργανωτικό της τμήμα. Και τι προτιμάτε να κάνετε τώρα? Ροή προγράμματος. Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε στα προσόντα σας, ας πούμε γλώσσες? Ναι, γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά. Και ελληνικά. Και ελληνικά. Έχουμε παραλείψει να συστηθούμε. Χρήστος Λιγιαράκης. Πώς? Λιγιαράκης. Αναστασία Δεστούνη. Πώς? Δεστούνη. Δεστούνη. Λοιπόν, Δασποινής, έχω κρατήσει όλες τις σημειώσεις. Μέχρι το βράδυ θα σας έχουμε ειδοποιήσει. Ακόμα κι αν η απάντηση είναι αρνητική. Εννοείται. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Κι εγώ, γεια σας. Γεια σας. Χάρηκα. Πολύ χαρήκαμε. Λοιπόν, πώς φαίνεται? Ωραίο παιδί. Καλό είναι. Όχι, όχι, άνευ πλάκας τώρα. Μ' αρέσει. Mm. Μ' αρέσει ιδίως αυτό που είπε για τα ελληνικά. Όχι, έχει κάνει και μεταπτυχιακά στη Γαλλία. Αν και αυτό δεν είναι το απαραίτητο προσόν, ε. Κανείς δεν είναι τέλειος. Α, έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Τι? Είναι φίλη της Αθηνάς και το ραντεβού το κανόνισε η Λένα. Μαλάκα, τι μου την περνάς τότε από συνέντευξη, γάμο το. Έλα, Μαρία. Πρόλαβε την κοπέλα που βγαίνει αυτή τη στιγμή έξω και πες στις 10:30 να είναι στο γνωστό μπαρ. Αυτό που σου λέω. Ναι, γεια. Ναι. Ποιος είναι? Η κυρία Χατζιαργύρου. Τι θες, Φίλιππε? Πού έμαθες ότι δουλεύω εδώ? Ο κόσμος είναι μικρός, μικρό μου. Ναι, ωραία. Και η Αθήνα είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Ξέρω. Τι θες? Σε πεθύμησα. Εγώ όμως όχι. Θες κάτι άλλο? Προς το παρόν όχι. Αντίο. Θα τα ξαναπούμε. Jukebox FM λέγεται. Ποιος είναι? Jukebox FM. Ποιον θέλετε, παρακαλώ? Τι είναι εκεί, παρακαλώ? Ραδιοφωνικό σταθμός. Τι θέλετε, παρακαλώ? Την κυρία Χατζιαργυρού. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Ξέρετε, σήμερα άρχισε να λειτουργεί κέντρο και δεν είμαι ακόμα πολύ καλά ενημερωμένη. Ποιος κύριος τη ζητεί? Κουραβάς. Πέτρος Κουραβάς. Εσείς? Τηλεφωνήτρια. Όχι, εννοώ το μικρό σας. Λουκία. Μισό λεπτό, κύριε Κουραβά. Επιτέλους, γίναμε επιχείρηση. Η κυρία Χατζιαργυρού μόλις βγήκε. Τότε θα μπορούσα να μιλήσω στον κύριο Λάγιο. Μισό λεπτό να δω.
Έλα, ρε. Ναι. Κύριε Λάγε, σας ζητάει ο κύριος Κουραβάς. Μπράβο! Τι έπαθες? Δουλεύει το κέντρο. Πετράκη, έχεις κάτι, γιατί παραμιλάς? Έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Τηλεφωνικό κέντρο έχουμε, κοντρόλ έχουμε, λογιστήριο έχουμε, δημοσιογράφους δεν βλέπω. Θα τους δεις και αυτούς. Η Τάνια πού είναι? Η Τάνια, δεν είναι στο γραφείο της. Το κέντρο μου είπε πως βγήκε έξω. Αφού στο το κέντρο έτσι θα είναι. Καλά, άμα τη δεις πες της πως θα περάσω από εκεί. Πετράκη, θα έπρεπε ήδη να ζουν στο εκεί. Χρήστο, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις γραμμές. Έτσι, γαμό του, μας πρέξανε, ναι. Έλα ρε Μιλτό, ο Μίλτος. Ναι, εδώ είναι, περίμενε. Έλα ρε χοντρέ. Ωραία. Τον βρήκες? Δώσ' μου τη διεύθυνση. Πίσω από τη βάθηση είναι αυτό. Τι ώρα? Να το κάνουμε 9:30. Εντάξει, τα λέμε εκεί. Τι έγινε? Ο ταμείας του Καπί τρώει τα λεφτά του με βουλγάρες χορεύτριες. Σωστός ο παίκτης. Βρέθηκε ο Νάσος. Ποιος ρε, ο Καρακώστας? Κρατάει ακόμα το μαγαζί του πατέρα του. Μα ο πατέρας του δεν είχε ένα καμπαρέ. Πέθανε ο πατέρας του και το κρατάει αυτός. Θα πάμε με τον Μίλτο το βράδυ από εκεί. Θα έρθεις? Έχω κάποιες δουλειές, δεν μπορείτε να πάτε μόνοι σας. Δεν θα έχει βουλγάρες. Θα έχει βραζιλιάνες. Καλώς. Έχεις ένα γερμό καρέτα? Όχι, αλλά έχει ερκοντήσει. Καλά. Λέγε εσύ μπουρδες και μετά εμένα θα στείλεις στο τέπι, λένε, για να στη φέρω. Έλα, άστα αυτά, τα δεις live. Ο Μίλτος σήμερα και ο Χρήστος από το γυμνάσιο, δεν θυμάσαι? Αμπελόκηποι. Ναι. Ουσκάκι. Όχι. Ευχαριστώ. Αύριο. Αύριο. Μετρητά. Λοιπόν, Άσο, εμείς εδώ ήρθαμε. Το θυμάσαι το μπάντοχο, το σταθμό που είχαμε στο γυμνάσιο? Τέλος πάντων, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εγώ βρήκα τον Νίκο. Το Λάγιοντε. Είχα κάτι νταλαβέρια εκεί με τα δικαστήρια. Και ήρθε και ο Πέτρος και... Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις τι σου λέω. Ήρθε και ο Βασιλάκης και πήγαμε, το πήραμε με απαγωγή και το θαλάσσι το κοντό με σφαλιάρες, φοβερή πλάκα. Και τα μηχανήματα χρήστο όλα εντάξει, έτσι. Η εταιρεία τα πάντα. Το ζήτημα με δύο κουβέντες είναι, άμα θες να έρθεις κι εσύ. Σας αρέσουν οι Βραζιλιάνες? Ορίστε. Ρωτάει να μας αρέσουν οι Βραζιλιάνες. Ξέρω εγώ. Καλές. Yeah.
θα γίνει, ρε. Πες το εσύ. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα στην αρχή. Ρε παιδί μου, πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν ήσουν εδώ. Τάνια, τι έγινε? Έλα εδώ, έλα εδώ. Τι έγινε, τίποτα με τα παιδιά? Μη μιλάς, αγκάλισέ με. Πες μου, μωράκι μου, τι έγινε? Το τηλέφωνο. Χέστο το τηλέφωνο. Έλα, έλα, πες μου. Α, βέβαια, περιττό να προσθέσω ότι αφού περάσατε από τη Σκάνο, ουδόλως μας επηρέασε η φιλία σας με την κυρία Λιγεράκη. Δηλαδή, έχω πρεσβευτεί. Ε, πλάκα μου κάνεις. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το εξής. Αφού εγώ ανέλαβα το διαζύγιο του Χρήστου και της Αθηνάς, πώς δεν σε πέτυχα τόσο καιρό? Μια και μεταξύ μας δεν είσαι κοπέλα που περνάει παρατήρητη, ε. Αυτό είναι κομπλιμέντο. Ή απλή σεξουαλική παρενόχληση που θα συνεχιστεί στον χώρο εργασίας? Ευχαριστώ. Πλάκα κάνεις. Αν είναι κομπλιμέντο, σε ευχαριστώ. Αν είναι ψάρεμα για την Αθηνά και τον Χρήστο, πρέπει να σου πω ότι σου αγαπώ πολύ και τους δύο και γι' αυτό δεν ανακατεύτηκα καθόλου με το διαζύγιο. Άλλωστε έλειπα και στη Γαλλία. Α, γι' αυτό δεν σε πέτυχα. Αν πάλι είναι σεξουαλική παρενόχληση, δεσμεύομαι να απαντήσω εντός εργασιακού χώρου. Σεξουαλική παρενόχληση είναι όταν ένας άντρας μιλάει χυδαία σε μια γυναίκα. Αλλά όταν μια γυναίκα μιλάει χυδαία σε έναν άντρα, τι είναι? Τι? Πες το. 45 δραχμές στα 16 δεύτερα. Λοιπόν, απλό εργαζόμενο κορίτσι με χιούμορ. Προς το παρόν, δουλειά ροής δεν υφίσταται, για να εξηγούμαστε, έτσι. Σκεφτόμουν λοιπόν μήπως θα επιθυμούσες να αναλάβεις κάποιες πιο επίγουσες υποθέσεις, όπως ας πούμε σκούπισμα, σουγκάρισμα, τέτοια. Κανένα πρόβλημα, πες μου. Χρειαζόμαστε αιτήσεις του Υπουργείου και δύο νέες τηλεφωνικές γραμμές. Θα προτιμούσες να ξεκινήσεις με κάτι? Νομίζω το τηλέφωνο είναι το πιο απλό. Το πιο απλό? Ναι. Ωραία. Ξεκίνα με το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου τι έγινε. Δεν μπορώ να σου πω. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι τίποτα σημαντικό. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Έλα ρε Τάνια τώρα, μην κάνεις αμωρό. Δεν μου αρέσει αυτό το ύφος. Και εμένα δεν μου αρέσει που κάθε φορά που συμβαίνει κάτι με πετάς έξω από τη ζωή σου και το κάνεις συνέχεια αυτό. Πέτρο, δεν μπορώ να σου πω. Δεν θέλω να σου πω. Στο κάτω-κάτω δεν έχω το δικαίωμα να ζητήσω λίγο χρόνο για κάτι που με απασχολεί. Ωραία, τότε καλύτερα σε πάω σπίτι σου. Τώρα εγώ σε πετάξω από τη ζωή μου. Ξαφνικά το σπίτι που μένουμε έγινε σπίτι μου. Ωχ, μωρέ. Είναι ηλίθιο αυτό που κάνεις. Ωραία, αφού το θες έτσι, πήγαινε με σπίτι μου. Αυτά. Τι λες? Θα το σκεφτώ. Έλα ρε Νάσο, τι να σκεφτείς? Θα μαζευτούμε πάλι όπως παλιά όλοι μαζί. Άστο ρε παιδί μου, θα το σκεφτεί. Έλα, πάμε. Πάντα σκέψου το καλά, ε. Πώς τον είδες? Δεν ξέρω. Θα έρθει? Α, ναι. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Είναι στη φύση του. Δηλαδή? Ο Νάσος είναι cool μπλοκέ. Τι είναι? Cool μπλοκέ, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Μπλοκαρισμένος στην ηρεμία του.
Και εμείς πάμε να το βγάλουμε από εκεί μέσα. Αφή. Άχου κουλμπλόκι, ε. Κι άλλος πειραγμένος. Σκορπίσαμε νόμιμοι σαν πως το ταλιαλίγο. Πως κάποιος δάμας έφερνε και πάλι μαζί θυμό και λύπη.